Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, αυτή την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο εκκλησάκι της Αρχιεπισκοπής μας, το οποίο είναι στη χρήση της Θεολογικής μας Ακαδημίας, των φοιτητών της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Εκεί οι φοιτητές μας κάνουν ιερές ακολουθίες κάθε πρωί και κάθε βράδυ, κάθε ημέρα. Και αγιάζεται η Εκκλησία μας και αγιάζεται η Αρχιεπισκοπή μας και προοδεύουν οι φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε, ενθυμίστε ποιος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Είναι αυτός που τον συνόδευσε στο όρος Θαβόρ μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Είναι αυτός που στο μυστικό δείπνο έπεσε στο στήθος του. Είναι αυτός τον οποίον διάλεξε ο Χριστός να φροντίσει την μητέρα του, την Παναγία μας, όταν ο Χριστός παρέδωκε το πνεύμα του ανθρώπινα επάνω στο Σταυρό και κατέβηκε νικητής στον Άδη και αναστήθηκε σαν πραγματικός Θεός που ήταν. Αυτός είναι ο μαθητής και λέγεται μαθητής της αγάπης. Γιατί λέγεται μαθητής της αγάπης?
διότι πρώτον ήτανε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Ένιωσε την αγάπη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλον. Και ο ίδιος μιλούσε πάντοτε για την αγάπη. Και φυσικά έλεγε και αυτό, το οποίο λέμε όλοι μας, «Ο Θεός αγάπη εστί». Να δούμε όμως σήμερα ένα χαρακτηριστικό της αγάπης αυτής. Όταν λέει ο άνθρωπος ότι αγαπάει, τι πρέπει να κάνει? Και να πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είσαι άνθρωπος, συναναστρέφεσαι με άλλους ανθρώπους, συνομιλείς με άλλους ανθρώπους. Όταν έχεις αγάπη μέσα σου, είσαι πάντοτε ήρεμος και ειρηνικός. Όταν, παραδείγματος χάριν, μιλάτε με κάποιον άλλον, δεν τον διακόπτεις, δεν εκνευρίζεσαι, δεν φωνάζεις, δεν προσπαθείς να βάλεις τον άνθρωπο κάτω, τον άλλον. Αλλά τι κάνεις? Ήρεμα, ειρηνικά, τον ακούς, τον αφήνεις και συμπληρώνει τη σκέψη του. Λέει αυτό το οποίο θέλει να πει και μετά απαντάς εσύ, ήρεμα και ειρηνικά. Αυτό είναι το να έχεις πραγματική αγάπη. Να είσαι ήρεμος, να είσαι ανεκτικός, να εκτιμάς και να σέβεσαι τον άνθρωπο απέναντί σου, είτε είναι φίλος είτε είναι αντίπαλος, και να μπορείς να συζητήσεις με αυτόν ειρηνικά. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι εάν έτσι ενεργούσαν οι άνθρωποι και ήταν γεμάτη αγάπη, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη ηρεμία, πόσο θα είχε προοδεύσει ο κόσμος? Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουμε αυτόν τον φοβερό πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είχαν και οι δύο αγάπη και καθότανε κάτω σε ένα τραπέζι και μιλούσανε, θα είχαν λύσει τα προβλήματα αυτά ήρεμα, ειρηνικά, αγαπητικά, και δεν θα γινότανε αυτό το φοβερό κακό το οποίο γίνεται, που βλέπετε ότι εκατομμύρια άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, τόση καταστροφή έγινε στα κτίρια και στις περιουσίες των ανθρώπων. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη ηρεμεί τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, και τα πράγματα λύνονται με όλες οι διαφορές, λύνονται με ειρήνη, με αγάπη, με κατανόηση, με υποχώρηση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της αγάπης, το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανένα. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, εσείς οι οποίοι με ακούτε απόψε, προσπαθήστε μέσα στο σπίτι σας να είστε ειρηνικοί, να είστε αγαπημένοι, να μην υπάρχουν φασαρίες και προβλήματα και αντεγκλήσεις και υβρισμοί και τέτοια πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου χριστιανικά και αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε αυτή την πραγματική αγάπη, την αγάπη του Χριστού. Ξέρετε κάτι, το ξέρετε. Αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός, και με την αγάπη κερδίζεις τους ανθρώπους με τα νεύρα, με το μίσος, με οτιδήποτε άλλο. Χάνεις τους ανθρώπους και δημιουργούνται προβλήματα. Γι' αυτό πολύ σας παρακαλώ να ενθυμούμεθα πάντοτε την αγάπη, και η αγάπη συνοδεύεται από την ειρήνη και την ανεκτικότητα. Αν δεν μπορείς να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο και να τον αφήσεις να τελειώσει πρώτα αυτό το οποίο θέλει να πει και τον διακόπτεις, αυτό σημαίνει ότι η αγάπη την οποία έχεις μέσα σου δεν είναι αρκετή, δεν είναι η σωστή, δεν είναι η αγάπη του Θεού. Ας ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αγάπη και ειρήνη, για να λύνουμε τα προβλήματά μας ειρηνικά και όμορφα και να προοδεύουμε. Εις το όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, εσύ που μας εδίδαξες τόσα πολλά για την αγάπη και έδειξες τόση αγάπη στον αγαπημένο σου μαθητή τον Ιωάννη. Και εκείνος μέχρι τα γεραματά του έλεγε «Αγαπάτε αλλήλους» και έτσι λύνονται όλα τα προβλήματα. Σε παρακαλούμε Κύριε, βάλε στην ψυχή του κάθε ανθρώπου επί της γης αυτήν την αγάπη, την ειρήνη, την ηρεμία, την ανεκτικότητα για να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και ειρηνικά. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ. You heard me in Greek that I said about one of the characteristics of love, peace, and trying to understand one another. In English, I would like to talk to you about something else, about another characteristic of love. If you are full of love, and you see someone else who is progressing, you are not jealous at him. You don't envy him. You don't try to stop him. You love him. You admire him. You help him. And of course, you take him as an example, and you are trying to do the same thing. If you are jealous at him, you spend all your time thinking evil about him and planning how you are going to get him down. But in that respect, and in that way, instead of getting him down and keeping him back, in reality, you put yourself down and you keep yourself back. This is what Christ has said about love, that this is the real thing. And we know that love is God Himself. When you have love, real love in yourself, you imitate God Himself. You're becoming like God. And this is the most important thing. Christ said that you are gods. You know what He wanted to tell us with this, that you have the possibility of being like gods. And this is what the aim of a person should be, to live on this earth in such a way that when he will die and he will go to the afterlife, he will be with God Himself. He will be full of love. But let us come back to what said. When you see somebody who progresses, you are not jealous at him. In the ancient Greece, there were two generals.
Θεμιστόκλης εν Αλκιβιάδες. Εν Αλκιβιάδες accomplished so many things. And Θεμιστόκλης said, what Alcibiades has accomplished does not allow me to sleep. But when he said that, what did he do? Did he try to destroy Alcibiades? Did he try to keep him back? Did he try to bring him down? No. What he did, he tried himself more and more and better to succeed as Alcibiades did, and he succeeded and he surpassed Alcibiades. Look at this from a realistic point of view. If you spend your time and your energy trying to keep the other fellow back and down, then you lose your all energy and you stay yourself back and you are down yourself. So if you have a real love, the love of God in yourself, then when you see someone to advance, to progress, you love him, you support him, and you try to imitate him. Beloved in the Lord, think about those things and see how things would have been better if we had spent all our efforts to advance ourselves and not to keep the other people back or behind. And what we're doing when we're trying to destroy somebody that is progressing because of jealousy, then we don't do the work of God, but we do the work of the devil. Therefore, let us have a real love. Let us love every person, the one that is progressing and admire him, the one that is not doing well and trying to help him to do well and spend time for ourselves to progress. Think about this, and then you will see how more successful you will be. We are in this society, and today, with the mass media that we have, we are living in the world like we are living in a neighborhood. We know everything that goes on. And what is going on in the society today? And you will see that so many things and so many problems happen. Look, for example, how people are trying to destroy other people. And look at the mass media and the social media and see what people do against other people. Sometimes they do the wrong thing, two people together. And then they send it out in order to destroy the other person. Is that a person with love of God? Of course not. But if there were real love for every one of us, the society would have been peaceful, progressing, and it would have been better for each and every one of us. Therefore, let us think about this. God is love. Have the God of love in ourselves so that we will act in the honorable way and in a just way. And all of us will progress together and live peacefully. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ our God, yes, we know that God is love. Please, Lord,
put this love in our souls and in our hearts, and help us not to be jealous at anyone, but always love people and help people. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world, real love. Με λόγια με λιστά λατά την Εύα δελεάζει ο Σατανάς και τον καρπό εκείνη δοκιμάζει και τον Αδάμ ξεγέλασε συνένοχο τον κάνει και του Θεού την εντολή για θάνατο ξεχάνει. Λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα ποιο είναι? Η σχέση ερωτική, το είπαμε, δεν είναι. Η σκέψη πως ο άνθρωπος ίσο Θεός να γίνει, μπορούσε και προσπάθησε Θεό να εκτρονήσει. Είναι το προπατορικό και οι συνεπίες του. Του ανθρώπου θάνατος διπλός, πνευματικός ο πρώτος, ο χωρισμός απ' τον Θεό, σωματικός ο άλλος. Την περασμένη Κυριακή το πρωί λειτουργήσα στον Άγιο Παντελεήμονα και είχε πάρα πολύ κόσμο και είχαμε επίσης και τον αγιασμό για τα παιδιά του κατηχητικού. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Last Sunday morning I had had the Divine Liturgy in Saint Pantaleimon Markham, and there were very many people there in the church, thank God. And of course we had the blessing of the waters for the Sunday schools, and that was very nice as well. Το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας είχαμε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της θεολογικής μας σχολής, στην αρχιεπισκοπή μας, που τιμάται στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που γιόρταζε και είναι ο προστάτης της Ακαδημίας μας. Last Sunday evening and Monday morning we had had the Divine Liturgy and of course the Vesper service, and many priests participated, and the bishops Athenagoras and Iakovos. Everything went very well. Είχαμε την περασμένη Τετάρτη τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού μας Συμβουλίου και είδαμε όλα τα θέματα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα πηγαίνουν πολύ καλά. This last Wednesday we had had the meeting of the Executive Committee of the Archdiocesan Council, and we saw everything about the Archdiocese, and everything is going very well. Thank God for that. Χθες, Σάββατο, είχαμε το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος από όλον τον Καναδά. Είχαν την ετήσια συνεδρίασή τους. Ήμουνα και εγώ εκεί και μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία. Yesterday, Saturday, we had had the meeting of the Archdiocesan Philoptochos Council from all across Canada, and everything went very, very well. Σήμερα το πρωί λειτουργήσα στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με τον Πατέρα Φανούριο και όλα ήταν τόσο όμορφα. Θερμά συγχαρητήρια. This morning I had had the Divine Liturgy in the Metamorphosis of Christ Church with Father Fanourios, and everything went so very well. Αύριο το πρωί Δευτέρα, όλη την ημέρα, θα έχουμε τη συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβούλιου από όλον τον Καναδά. Περίπου 40 άνθρωποι θα έλθουν που είναι μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και όλη την ημέρα θα μελετήσουμε όλα τα θέματα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Monday morning, we're going to have the meeting of the Archdiocesan Council from all across Canada. Approximately 40 people will come, and for the whole day
we will deal with all the matters of our Archdiocese. Και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την Πνευματική Σύναξη των Ιερέων στο Kingston και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την Αρχιεπισκοπή μας και τις κοινότητές μας. And this week we are going to have the retreat of our clergymen from all across Canada, and we will study all the matters that concern our archdiocese and our communities. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, μπήκαμε στο φθινόπωρο, αρχίζουν τα δέντρα και κοκκινίζουν και είναι τόσο όμορφα. Εύχομαι όμορφες και καθαρές να είναι οι ψυχές σας και όλοι μας να περάσουμε πολύ καλά. Beloved in the Lord, we are at the beginning of the fall. The leaves are getting red and everything is so beautiful. May you and your soul be always beautiful. Την τόρον το εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί και Ιησού